γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώσε ημί σήμερα και άρθες ημί τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνεις σου φλέτες ημών, και εμείς ενέγεις ημάς πειρασμών, αλλά λύσει ημάς από το πονηρού αμήν. Πανένδρος εν τε πόκε, χαίρε νυμφία νύμφευτε, υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπρότερα, χαίρε νυμφία νύμφευτε, χαρά παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα. Χαίρε νυμφία νύμφευτε και κλάμπρωτέρα ουρανών, φωτός καθαρότερα. Χαίρε νυμφία νύμφευτε. Η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, 26 Μαρτίου. Η Εκκλησία συνηθίζει την επομένη ορισμένων μεγάλων εορτών να τιμά εκείνον που υπηρέτησε το εν λόγω μυστήριο. Έτσι σήμερα, μετά την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τιμά τον Αγγελιοφόρο της σωτηρίας μας προς την Παρθένο Μαρία, τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Από τους αρχαιότατους αιώνες της ιστορίας του ανθρώπου, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ υπήρξε ο καθεαυτό άγγελος της ευσπλαχνίας και του ελέους του Θεού. Σαν ένα από τα ουράνια λειτουργικά πνεύματα, αποστέλλεται από τον Θεό για να αναγγείλει στους ανθρώπους ουράνια μηνύματα, όπως τον προφήτη Δανίλ που βρισκόταν εχμάλωτος στην Βαβυλώνα εξήγησε το όραμα που είδε ο βασιλιάς των Περσών και του φανέρωσε τα μέλλοντα στο τέλος των αιώνων. Επίσης, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην Καινή Διαθήκη φανερώνει τα θαυμάσια της αγάπης του Θεού σχετικά με τη σωτηρία του κόσμου. Φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα στον Ζαχαρία για την γέννηση του προδρόμου. Έπειτα ευαγγελίζεται στην Παρθένο Μαρία την γέννηση του Χριστού. Φανερώνει στους ποιμένες την γέννηση του Σωτήρα. Αναγγέλει την Ανάσταση του Χριστού στις μυροφόρες. Έτσι, από καταβολής κόσμου και μέχρι συντέλειας των αιώνων, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό για να αποκαλύπτει στους ανθρώπους τα θαυμαστά του ελέους του Θεού στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό οι χριστιανοί τον τιμάνε και χωριστά από την σύναξη των Αγίων Αγγέλων.